Ποντίκι. Μια πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι τα καφέ ποντίκια έχουν επίγνωση της δικής τους διαδικασίας σκέψης, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Άλλωστε, στην κινέζικη κουλτούρα εκτιμούνται ιδιαίτερα για την επινοητικότητα και την εξυπνάδα τους. Χταπόδι. Είναι από τα πιο έξυπνα θαλάσσια είδη. Είναι εξαιρετικός κυνηγός, ενώ διαθέτει μια καταπληκτική βραχυπρόθεσμη μνήμη. Επιπλέον, μπορεί να αλλάξει το χρώμα του σώματός του για να ταιριάζει με αυτό του βυθού. Περιστέρι. Θεωρείται ότι τα περιστέρια εξημερώθηκαν 3.000 χρόνια πριν. Πολλά επιστημονικά πειράματα έχουν δείξει ότι τα περιστέρια χρησιμοποιούν την εμπειρία τους και είναι άριστοι μαθητές. Μπορούν να αναγνωρίσουν εκατοντάδες εικόνων, ενώ έχουν την ικανότητα να βρίσκουν μικρές διαφορές μεταξύ δύο αντικειμένων. Κοράκι. Είναι πιο έξυπνα από ότι τα πρωτεύοντα θηλαστικά και η εξυπνάδα τους αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους κατά τη διάρκεια ερευνών. Λύνουν απίστευτους γρίφους για να φτάσουν στην τροφή τους, ενώ ρίχνουν ξηρούς καρπούς στους δρόμους, περιμένοντας υπομονετικά να περάσει ένα αυτοκίνητο που θα σπάσει το κέλυφος. Σκυλιά. Τα σκυλιά αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη ομιλία και τις εντολές, αντιλαμβάνονται τη γλώσσα του ανθρώπινου σώματος και έχουν αναπτύξει τη μνήμη τους κυρίως χάρη στην όσφρηση. Βάσει μελετών, ένας μέσος σκύλος είναι τόσο έξυπνος όσο ένα παιδί ηλικίας 2 ετών. Γουρούνι. Έχει αποδειχθεί ότι είναι από τα πιο ευφυής ζώα, ακόμα και πιο έξυπνα από τα σκυλιά. Η νοημοσύνη τους είναι παρόμοια με αυτή ενός τρίχρονου παιδιού. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας προσπάθησαν να διδάξουν τους χείρους να παίζουν ορισμένα παιχνίδια σαν υπολογιστή και να λύνουν προβλήματα. Το συμπέρασμα ήταν ότι μαθαίνουν πιο γρήγορα από τους σιμπαντζίδες. Η μνήμη τους διαρκεί 3 χρόνια. Έχουν εξαιρετική ευαίσθητη αίσθηση της όσφρησης, ενώ εκπαιδεύονται πολύ εύκολα, κάτι που τους έκανε αγαπημένα οικόστα ζώα. Ελέφαντας. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αφρική περίπου 23 εκατομμύρια χρόνια πριν. Είναι γνωστός για την ικανότητά του να χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία στη φύση. Οι ελέφαντες έχουν περισσότερα κύτταρα του εγκεφάλου ένα τετραγωνικό εκατοστό από οποιοδήποτε άλλο είδος ζώου, γεγονός που εξηγεί την ικανότητά τους να θυμούνται πολύ καλά. Ουρακοτάγκος. Οι ουρακοτάγκοι ζουν σε μεγάλο βαθμό σε διάσπαρτες κοινότητες που συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρές κοινωνικές σχέσεις. Οι μητέρες μένουν με τα παιδιά τους αρκετά χρόνια προκειμένου να τους διδάξουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής. Πειράματα έχουν δείξει ότι μπορούν να επικοινωνούν με τους ανθρώπους με τη χρήση γραμμάτων και συμβόλων, κάνοντας απλές προτάσεις. Δελφίνι. Τα δελφίνια είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζώα, ενώ όσον αφορά την νοημοσύνη, είναι ακριβώς πίσω από τους ανθρώπους και τους σιμπαντζίδες. Πρόσφατες εγγραφές μαγνητικού συντονισμού έχουν δείξει ότι το μέγεθος του εγκεφάλου τους είναι 4 έως 5 φορές μεγαλύτερο σε αναλογία με το μέγεθος του σώματός τους. Οι αντιδράσεις τους είναι παρόμοιες με τις ανθρώπινες. Αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, αναγνωρίζουν ήχους, ενώ μεταξύ τους έχουν ονόματα. Χιμπατζής. Είναι πολύ κοντά τόσο σωματικά όσο και πνευματικά με τους ανθρώπους. Οι χιμπατζίδες δημιουργούν εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν για την εύρεση τροφής, ενώ αναπτύσσουν στρατηγική στο κυνήγι, κάτι που απαιτεί αμοιβαία συνεργασία. Ίσως η πιο εκπληκτική ικανότητα αυτών των πλασμάτων είναι η δυνατότητα που έχουν να γνωστοποιούν τις δικές τους ιδέες, χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα και σύμβολα. Πιστεύεται ότι η νοημοσύνη τους αναπτύχθηκε χάρη στη ζωή τους σε κοινότητες που διέπονται από αυστηρούς κανόνες. Πείτε μας στα σχόλια με ποια σημεία συμφωνείτε ή διαφωνείτε, καθώς και πιθανές προτάσεις για επόμενο βίντεο.